Θα τα συζητήσουμε με την Δόκτωρ Παρηγορίδη Ιωάννα Ευπραξία, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, επιστημονική ερευνήτρια στο τμήμα Χημία και διδάσκουσα στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ενώ παράλληλα η κυρία Παρηγορίδη είναι και η εγκεκριμένη εκπαιδεύτρια στα Μητρώα του ΕΦΕΤ για τι ελεγκτικέ αρχέ τη χώρα και το προσωπικό των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντο και σύμβουλο βέβαια επιχειρήσεων. Τώρα, γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω όλα αυτά, γιατί ακριβώ από τη μία θα ζητήσουμε και το κομμάτι, αν θέλετε, τη εθαλομίχλη. Από την άλλη, όμω, θα δούμε, επειδή περάσαμε μία περίοδο τη πανδημία, δυόμιση δύσκολα χρόνια, από τα οποία όμω αυτά χρόνια μάθαμε αρκετά το πώ θα πρέπει να τηρούμε του κανόνε υγιεινή, θα το δούμε σε συνδυασμό με την εστίαση. Έχουμε γίνει τουριστική περιοχή, ο κόσμο είναι αρκετό, άρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και κυρίω να εξασφαλίσουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Κυρία Παρηγορίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Και όσοι ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ε, χρόνια πολλά και όλα σε λόγο ημερών. Ε, πράγματι, πλέον ε, ο νομός ε, και γενικότερα η περιφέρεια έχει γίνει από τους νούμερο ένα τουριστικούς προορισμούς και αυτή τη στιγμή ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι... Η, φήμη, η καλή φήμη της περιοχής να διατηρηθεί. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε διπλά τόσο για την καλή ε, διαβίωση των ε, τουριστών όσο όμως και για την σωστή διαβίωση των πολιτών. Γιατί ε, μην ξεχνάμε mm -hmm. ότι ζούμε σε αυτήν την πόλη, εργαζόμαστε και θα πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε υπόψη ε, και εμάς τους ίδιους. Ε, τώρα. Να ξεκινήσουμε με την αιθαλομύχλη που έτσι για να συνδέσουμε και το προηγούμενο ρεπορτάζ για να πάμε στη συνέχεια σε ό,τι αφορά τους χώρους αιστείας στην υγιεινή ε, κυρία Παρηγορηδή θέλω να ξεκινήσουμε με την αιθαλομύχλη γιατί όπως είπα είναι ένα πρόβλημα που για μία ακόμη χρονιά το αντιμετωπίζουμε τη δεδομένη χρονική περίοδο έτσι είναι οι καιρικέ συνθήκες μες, σε συνδυασμό αν θέλετε με την καύση αιστειών ε, που ουσιαστικά... Δημιουργούν αυτή την παρουσία των σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντα έτσι αυτόματα την αθαλόμυχλη. Να εξηγήσουμε λίγο τον μηχανισμό όλη αυτή τη υπόθεση. Ε, λοιπόν, κατά την καύση του ξύλου, προκειμένου να παράγουμε την θερμότητα, υπάρχουν τρία στάδια. Ε, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτέ τις ημέρες που είναι και αυξημένη και η ομίχλη και η υγρασία στην περιοχή αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργηθεί η εθελομύχλη, αρκεί να κατανοήσουμε το πρώτο στάδιο. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, κατά την καύση, ουσιαστικά η θερμότητα αρχίζει και διώχνει την υγρασία από το ξύλο. Θα πρέπει, λοιπόν, γι' αυτό το λόγο να έχουμε υπόψη μας ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ξύλα ξερά, όχι ξύλα τα οποία έχουν υγρασία. Γιατί... Εφόσον ε, το ξύλο έχει υγρασία, ουσιαστικά η θερμότητα όλη παταλιέται στο να απομακρύνει την υγρασία και το νερό και όταν φτάνει πάνω στην καμινάδα, όπου είναι κρύα η καμινάδα, υγροποιείται. Εφόσον υγροποιηθεί πάνω στην καμινάδα, όποια επικίνδυνη ουσία εκλείεται κατά την καύση, οι οποίε είναι αρκετές, είτε καρκινογόνε είτε ε, άλλες, κολάνε και μένουν εκεί. Με αποτέλεσμα, ε, δημιουργείται πρόβλημα και κίνδυνο για το ίδιο το σπίτι το οποίο ε, είναι το μου. ξύλο. Ακριβώ, λοιπόν, με βάση αυτό το οποίο... Ε, εξηγήσαμε, δηλαδή πώ από την υγρασία η οποία κολλάει στην καμινάδα ε, έρχονται και κολλάνε όλε, εντό εισαγωγικών κολλάνε, έρχονται και δεσμεύονται όλε οι επικίνδυνε ουσίε, το ίδιο ακριβώ συμβαίνει αυτή την περίοδο στην ατμόσφαιρα. Λόγω λοιπόν τη αυξημένη υγρασία που υπάρχει, έρχονται όλε οι επικίνδυνε ουσίε και ε, μένουν σταθερά πάνω από την πόλη μα. Γιατί προσκολούνται πάνω στο εντό εισαγωγικών σύνοφο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Άρα, είναι απλή η εξήγηση για να καταλάβουμε γιατί δημιουργήθηκε όλο αυτό το φαινόμενο αυτές τις ημέρες. Τις ημέρες όπου θα υπήρχε περισσότερο αέρα, θα φυσούσε όλο αυτό το αίσθημα τη μυρωδιά, τη δυσκολία στην αναπνοή κτλ. θα ήταν μειωμένο. Άρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι αφενός με ένα εσωτερικά στο σπίτι να χρησιμοποιήσουμε ξύλα τα οποία είναι απαλλαγμένα από υγρασία και αφετέρου να μειώσουμε την καύση τώρα Όπου ε, υπάρχει ε, αυξημένη υγρασία στην πόλη, διότι δεν μπορούν να διαφύγουν οι επικίνδυνε ουσίε. Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο. Mm -hmm. Στα επόμενα δύο στάδια έχουμε την καύση, κατά την οποία ε, κλείονται διάφορε επικίνδυνε ουσίε, ε, οι οποίε μπορούν να είναι και καρκινογόνε, και έχουμε και τα αιωρούμενα σωματίδια. Τι είναι αυτό που μα ενοχλεί στα αιωρούμενα σωματίδια, Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι τόσο μικρά τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε με το μάτι. Αυτά τα ιερούμενα σωματίδια λοιπόν μπορούν να εισέλθουν στο αναπνευστικό σύστημα, να ε, επικαθίσουν στον πνεύμονα και από εκεί και πέρα ο, να αρχίσουν να δημιουργούν προβλήματα. Άρα λοιπόν τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που έχουν ε, αναπνευστικό πρόβλημα, αφορούν και τους υπόλοιπους ανθρώπους. Διότι όταν εισπνέουμε αυτά τα επικίνδυνα μικροσωματίδια, ε, επικάθονται στους πνεύμονές μας και τότε μπορεί να επηρεάσει την υγεία όλων μας. Τώρα, η εθαλομύχλη η οποία αυτή τη στιγμή ε, βλέπουμε είναι η λεγόμενη καπνιά. Η λεγόμενη καπνιά ονομάζεται εθάλι. εξού και η ονομασία εθαλομύχλη. Ε, η εθαλομύχλη, η εθάλι, μάλλον, παράγεται όταν δεν έχουμε σωστή καύση. Όταν με, και με ξύλο το οποίο δεν είναι καλής ποιότητας. Δεν παράγεται βέβαια μόνο από το κακής ποιότητα ξύλο, το οποίο μπορεί να έχει βερνική, το οποίο μπορεί να έχει ε, άλλους παράγοντες που απαγορεύεται να καούν γιατί είναι καρκινογόνοι. Παράγεται ούτως ή άλλως από την καύση. Άρα αυξημένη καύση συν κακή ποιότητα ξύλου έχουμε την παραγωγή εθάλης. Η παραγωγή εθάλη είναι απλά η λεγόμενη καπνιά, η οποία ουσιαστικά έρχεται και δημιουργεί όλο αυτό το σύννεφο, το αποπνικτικό, πάνω από την πόλη μας. Ε, τέλος, θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, κατά την καύση, ε, τον άλλον ε, πολύ επικίνδυνο εχθρό για την υγεία μας, η οποία, ε, ο οποίος ο εχθρός αυτός ονομάζεται μονοξίδιο mm -hmm. του άνθρακα και όταν ε, παράγεται, και κυρίως παράγεται όταν δεν έχουμε καλά αεριζόμενο χώρο, έρχεται και προσδένεται πάνω στην αιμοσφαιρίνη, που είναι μια πρωτεΐνη των ερθρών αιμοσφαιρίων, που αυτά είναι που μεταφέρουν το οξυγόνο μέσα στο σώμα. Με απλά λόγια, το μονοξίδιο του άνθρακα έχει την τάση να προσκολάται περισσότερο στην αιμοσφαιρίνη, πολύ πιο εύκολα, δηλαδή πολύ πιο έντονα από ό,τι το οξυγόνο. Με αποτέλεσμα, αν έχουμε αυξημένη παραγωγή μονοξιδίου του άνθρακα θα προσκολήσει στην αιμοσφαιρίνη αντί του οξυγόνου και μέσα στο σώμα ουσιαστικά θα κυκλοφορήσει η ουσία αυτή αντί του οξυγόνου. Άρα θα έχουμε μειωμένα ποσοστά οξυγόνου και άρα θα αρρωστήσουμε. Άρα λοιπόν η καύση, ναι μεν είναι ένα χαρακτηριστικό της περιοχής μας, γιατί έχουμε το τζάκι, ναι μεν ταιριάζει με το παραδοσιακό, δεν θα ξεχάσω ποτέ από ένα επαγγελματικό ταξίδι που έφτανα από την Αθήνα, που όταν άνοιξε η Ρωσυνοδό στην πόρτα είπε «Μυρίζει τζάκ» και το είπε πάρα πολύ θετικά. Ε, δίνει, ε, το χαρακτή... δεν είμαι το χαρακτήρα της περιοχής, αλλά θα πρέπει να γίνεται συνετά. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι εχθρό τόσο για εμάς, όσο όμως και για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα. Και δεν θα πρέπει ποτέ να σκεφτόμαστε εγωιστικά. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε ακόμα και τον έναν ο οποίος μπορεί να περά να βασανιστεί από τα προβλήματα τα οποία δημιουργεί η κακή καύση των ξύλων και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Άρα αυτό που έχουμε να κάνουμε, που, που θα πρέπει να κάνουμε η κυρία Παρηγορίδη, όλοι εμείς που έχουμε τζάκια στα σπίτια μας, είναι για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν αυτές οι καιρικέ συνθήκες που ευνοούν, αν θέλετε, την ανάπτυξη του φαινομένου της εθαλομύχλης είναι να κρατήσουμε τα τζάκια μας κλειστά α, και α, κυρίως α. να προσέχουμε το πότε θα αερίζουμε το σπίτι μας γιατί και οι νοικοκυρές θέλουν για παράδειγμα το πρωί να αερίσουν το σπίτι τους αυτό θα πρέπει να γίνεται κάποια συγκεκριμένη ώρα ο αερισμός του σπιτιού γιατί όλοι λέμε και ξέρετε μπερδευόμαστε πολύ μπερδεύουμε την εθαλομύχλη με την ομύχλη υπάρχουν κατάλληλες ώρες που θα πρέπει για παράδειγμα να αερίσουμε το σπίτι μας ώστε να

Ε, ο αρισμός στα σπίτια θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε άλλη μία με δύο φορές την ημέρα. Η χειρότερη όμως ώρα πλέον που μπορούμε να κάνουμε αρισμό είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι αυξημένο το φαινόμενο και, όταν ανοίγουμε όλα τα επικίνδυνα σωματίδια, τα αιωρούμενα σωματίδια που είναι, μπορούν να προκαλέσουν καρκινογενέσεις, παραδείγματος χάρη πολυκυκλική αρωματική υδρογονάθρωκης και άλλα, μπαίνουν μέσα στο σπίτι μπαίνει και η Εθάλη, αυτή η οποία είπαμε έχει δεσμευτεί ε, στην υγρασία μαζί με τις υπόλοιπε ενώσεις και δημιουργούμε τελικά κακό. Άρα ή θα πρέπει να αποφασίσουμε να μειώσουμε την καύση κατά τη διάρκεια της νύχτας ή δεν θα πρέπει να αερίζουμε καθόλου. Μεγάλη λοιπόν προσοχή στο, στο, σε ό,τι επιπτώσεις μπορεί να έχει είτε μέσα στο σπίτι είτε εξωτερικά. Βέβαια. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί, όπω έλεγε νωρίτερα και ο κ. Κοστούλα, υπάρχουν σίγουρα οι επιπτώσει, οι άμεσε, που ε, ένα χρόνια πάσχοντα θα αρχίσει να νιώθει ότι δεν μπορεί να πάρει καλά ανάσα ή μπορεί εμεί που, κατα... που δεν έχουμε ένα χρόνιο νόσημα να αισθανθούμε το κάψιμο, για παράδειγμα, στο λαιμό. Υπάρχουν όμω και οι μακροπρόθεσμε συνέπειε όλου αυτού του φαινομένου, έτσι, που δεν ξέρουμε, όπω είπε και ο κ. Κοστούλα, το τι θα μα ξημερώσει σε μία δεκαετία, για παράδειγμα, ή σε μία πενταετία. Ακριβώ έτσι είναι, γιατί ε, όλε οι επικίνδυνε ουσίε ε, οι οποίε εισέρχονται στον οργανισμό δεν μπορούν να συσσωρεύονται, δεν μπορούν να φύγουν, δεν είναι φυσικέ ουσίε, να το πούμε απλά λόγια, τι οποίε ο οργανισμό θα διασπάσει και θα χρησιμοποιήσει προ όφελό του. Με αποτέλεσμα, όπω συσσωρεύονται, τότε δημιουργούν τη ζημιά. Τι μέρε αυτέ θα δούμε κάποια φαινόμενα ε, ψεύτικου συναχιού, όπω θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε, γιατί κάποιο μπορεί να ε, παρατηρήσει κάποια ενόχληση στη μύτη του. Η στο λαιμό του και να νομίζει ότι απλά έχει ε, κάποιο συνάχη ή κάτι άλλο, μπορεί τελικά να είναι ρεθισμό ε, από την εθάλη. Αυτό που είπαμε την εθαλωμίχλη, την καπνιά κοινό και τι υπόλοιπε ουσίε. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλο αυτό το φαινόμενο μπορεί να δημιουργήσει και μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα, ακόμα και καρδιοπάθη. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Όταν νιώθουμε κάποιο σύμπτωμα, ο αρμόδιο ο οποίο θα πρέπει να απευθυνθούμε είναι ο γιατρό μα. Δεν θα πρέπει να ε, τα αφήνουμε να, μην, να το αγνοούμε. Θα πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνούμε έτσι ώστε να δούμε ε τι ακριβώ συμβαίνει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κλείνοντα το θέμα τη Θεσσαλονίκη, Ας ακολουθήσουμε τις συστάσεις των ειδικών. Υπήρξαν συστάσεις τις προηγούμενες ημέρες και από την περιφέρεια για περιορισμό της χρήσης των τζακιών. Για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν αυτές οι καιρικέ συνθήκες, δηλαδή που δεν έχουμε ανέμου, δεν έχουμε βροχή, άρα μπορούν όλα αυτά τα ε, αιωρούμενα ε, 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 σωματίδια ε, να παραμένουν στην ατμόσφαιρα. Άμα θα αρχίσει με το καλό να βρέχει και να φυσάει και μας βάλει και λίγο αεράκι, Μπορούμε να ξανανάψουμε τα τζάπια μα. Φαντάζομαι τα λέω σωστά έτσι. Εντάξει, η βροχή βέβαια Βοηθάει στο να επικράφονται <κάτσουμε> τα αιωρούμενα σωματίδια και οι ουσίες, αλλά σίγουρα ο αέρας είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει. Δεν έχουμε και λίγο αέρα στην περιοχή. Α κάνουμε λίγο υπομονή. Είναι ένα φαινόμενο τώρα το οποίο θα διαρκέσει για κάποιε μέρε ακόμα. Από εκεί και πέρα θα μπορούμε με ασφάλεια να, ε, και με το τζάκι. Άλλωστε, έχουν αυξηθεί κιόλα αυτή τη στιγμή τα τζάκια. Όλο το τουριστικό ε, πακέτο το οποίο έχει έρθει στην ε, περιοχή, μην ξεχνάμε ότι αρέσκεται στο να χρησιμοποιήσει. Τζάκι. Ε, το τζάκι, γιατί όπω είπαμε είναι κάτι που ταιριάζει, είναι κάτι το παραδοσιακό με την Ήπειρο, άρα έχει αυξηθεί και από εκεί. Άρα, εμεί οι πολίτε λοιπόν θα πρέπει κάπω να το εξισορροπήσουμε. Άρα, θα πρέπει λίγο να μειώσουμε τη χρήση του τζακιού. Λοιπόν. Και πάμε στο άλλο θέμα. Έτσι, μα δώσατε, κάνατε τη γέφυρα, αν θέλετε, και με του τουρίστε που βρίσκονται στην περιοχή. Γιατί είπατε και στην αρχή ότι ακριβώ επειδή ε, χρόνο με το χρόνο ε, η περιοχή μα έχει γίνει ένα αγαπημένο τουριστικό προορισμό. Ε, σίγουρα έχουμε κερδίσει ε, πολύ σε αυτό το κομμάτι, αν θέλετε. Από... Και το, το, καλό είναι ότι ο κόσμο επιστρέφει και ξαναεπιστρέφει. Αυτό σημαίνει ότι κάτι βρίσκει καλό στην περιοχή μα για να έρχεται και να ξανάρχεται, κύριε Παρηγορίδη. Και θα, πάμε στο, θα περάσουμε στο άλλο το κομμάτι που έχει να κάνει με την υγιεινή στους χώρου τη εστίαση. Ακριβώ γιατί θα πρέπει, όπω είπατε κι εσεί, να διασφαλίσουμε την υγεία αυτών των ανθρώπων που θα επιλέξουν. Θα έρθουν στην περιοχή μα, θα πάνε σε ένα εστιατόριο, θα πάνε σε μια καφετέρια, για να μην βρεθούν προεκπλήξιο, Έτσι. Ε, Ακριβώ έτσι. Όλη η περιφέρεια πλέον είναι από του πιο δημοφιλεί τουριστικού προορισμού. Αυτή τη στιγμή. Ε, τόσο τα Ιωάννινα όσο και οι ε, υπόλοιπες περιοχές έχουν αυξημένο ε, τουριστικό φορτίο. Είτε τα Ιωάννινα είτε η Γουμενίτσα. Η Γουμενίτσα έχει αρκετό, αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή γιατί έχει να διαχειριστεί τον κόσμο όλο το οποίο θέλει να περάσει. Είτε στην Κέρκυρα είτε από εκεί προς εδώ προς την Ήπειρο. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι η Ήπειρος αυτή τη στιγμή υπερλειτουργεί πολύ. Τι γίνεται τώρα σε όλο αυτό το κομμάτι. Είμαστε ένα αγαπημένο προορισμό, ο οποίο έχει συνεχώ διάρκεια. Δηλαδή, δεν είμαστε όπω ένα καλοκαιρινό προορισμό που έχει μία σεζόν στάνταρ και τελειώνει. Έχουμε συνεχώ κυκλική ροή. Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Καθ' τη διάρκεια του χρόνου. Άρα, το να ανέβει στην κορυφή, ξέρετε, απαιτεί δουλειά, αλλά Μπορεί είναι να σχετικά ναι. πολύ εύκολο πιο να πάρει η πτώση. Να... Ακριβώ. Από το να διατηρηθεί. Άρα εμεί τώρα, σαν περιφέρεια, σαν νομός, είμαστε στο κομμάτι που πρέπει να διατηρηθούμε στην κορυφή. Αυτό θα γίνει ε, εφόσον όλοι οι επισκέπτες μείνουν ικανοποιημένοι και κυρίως δεν νοσήσουν. Mm -hmm. ε, έχουμε και, συζητάμε για το κομμάτι της εστίασης, γιατί η εστίαση υπάρχει μέσα στα ξενοδοχεία και υπάρχει και εξωτερικά στα μαγαζιά, από, το πιο μικρό, από την πιο μικρή καφετέρια που θα προσφέρει ένα σάντιτς, ένα καφέ, ένα ρόφημα, μέχρι το αστιατόριο, το τσιπουράδικο, το οποίο είναι αρκετά δημοφιλέ δημοφιλές στην περιοχή μας και άλλα. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε. Έχουμε ένα δυναμικό αυτή τη στιγμή εργαζόμενων που προσπαθεί να φέρει εις πέρας όλη αυτή τη δουλειά με σωστό τρόπο. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει να εκπαιδεύσουν σωστά το προσωπικό τους. Άλλωστε είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο. Δεν νοείται πλέον να λειτουργεί κάποια επιχείρηση χωρίς εκπαιδευμένο προσωπικό. Δηλαδή, σε οποιαδήποτε δουλειά και αν ε, βλέπουμε ότι υπάρχει απασχολείται ένα άνθρωπος, έχει κάποια εξειδίκευση. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να εκπαιδεύσουν το προσωπικό στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίμων. Από εκεί και πέρα, ε, τώρα στην περίοδο των εορτών θα εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο όγκο τουριστών, αλλά μην ξεχνάμε και εμάς τους πολίτες. Ό,τι συμβεί θα έχει άσχημο αντίκτυπο τόσο στους τουρίστες οι οποίοι θα ε, φύγουν από εδώ και θα πούνε κάτι δυσάρεστο, γιατί θα πρέπει να ξέρετε, λέει ένας κανόνας ε, εντό ε, στην πιάτσα των επιχειρήσεων και του τουριστικού ε, κομματιού, ότι από τους 10 ευχαριστημένους πελάτες, ένας θα πει το καλό, την καλή ε, φήμη. Από τους 10 δυσαρεστημένους πελάτες, Για οι 10. 7 σίγουρα θα μεταφέρουν την δυσαρέσκεια. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Ε, Επομένω, γαστρεντερίτιδες και άσχημες τακτικές, οι οποίες φαίνονται κιόλα πλέον, θα πρέπει να αποφεύγονται. Ό,τι συμβεί επίση, θα πρέπει να ξέρουμε ότι θα έχει αντίκτυπο στην πόλη μα. Δηλαδή, οι ίδιοι οι πολίτε, τα παιδιά, όταν θα ξεκινήσουν τα σχολεία και όλε οι υπόλοιπε υπηρεσίε να λειτουργούν, θα αρχίσει να μεταδίδει ο ένα πολίτη στον άλλον οποιοδήποτε μικρόβιο Υιό οτιδήποτε έχει κολλήσει από κάποια κακή πρακτική. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει να ε, τουλάχιστον να προσέξουμε τα βασικά. Κατά τη διάρκεια των εορτών έχουμε το έθιμο που έξω ψήνουμε σουβλάκια και τρώμε τόσο εμείς κάτι όσο και οι τουρίστες. Εκεί, λοιπόν, θα πρέπει να προσέξουμε τα βασικά. Δηλαδή, δεν φοράμε γάντι μόνο για να φαίνεται. Και με το γάντι πιάνουμε το, το, την τροφή την οποία θα εισέλθει στον οργανισμό και ταυτόχρονα τα χρήματα. Είναι μάτιο. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, φοράμε, να φοράμε γάντια, να πιάνουμε το τρόφιμο σωστά και να μην πιάνουμε είτε ομά πριν, είτε τα χρήματα. Διότι διαφορετικά το γάντι μπορεί να γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο. Και από εκεί και πέρα θα ακολουθήσουν οι όσες, γαστατερίτιδες και στις ευπαθείς ομάδες θα έχουμε ακόμα χειρότερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή και οι πολίτε έχουμε ευπαθεί ομάδε, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν επισκεφτεί το όνομά μα, αρκετοί από αυτού αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα. Άρα λοιπόν πρέπει να προστατεύσουμε. Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό το οποίο θα προσέξουμε είναι να μην μιλάμε πάνω από τα τρόφιμα. Τα λίγα δευτερόλεπτα που εξυπηρετούμε για να δώσουμε το τρόφιμο, δεν θα πρέπει να μιλάμε από πάνω. Διότι ε, οτιδήποτε έχουμε, από ένα απλό μικρόβιο mm -hmm. που έχει προκαλέσει μια στοματίτιδα, μια άφθα, έρπη, μέχρι η ίωση, έναν ιό που έχουμε, θα το μεταφέρουμε στο τρόφιμο και το τρόφιμο θα είναι το μέσο το οποίο θα μπει μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Επομένως, λοιπόν, εκεί θα νοσήσουν και οι υπόλοιποι. Και ένα πάρα πολύ βασικό, το... βασικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η υγιεινή στα καταστήματα και κυρίως στους τοαλέτες. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού είδαμε ότι τι μετράμε για να δούμε την αύξηση του οικού φορτίου τα, τα λίμματα. Επομένως, από εκεί καταλαβαίνουμε ότι είτε ο κορονοϊός, είτε οποιοδήποτε άλλο ε, μικρόβιο, μικροοργανισμός τέλο πάντων, ο οποίος θα δημιουργήσει πρόβλημα, μεταφέρεται μέσω των ούρων και των υπόλοιπων, ε, τέλο πάντων, αυτά που απεκτείνει το σώμα. Άρα, αφού τα λίμματα μας δίνουν τον αριθμό, σημαίνει ότι μέσα στην τουαλέτα, τα χαρτιά, τα ακάθαρτα, οι ακάθαρτες τουαλέτε είναι κίνδυνος. Επομένως, λοιπόν, θα πρέπει να αυξηθεί η καθαριότητα και η προσοχή στους τουαλέτες από τη μεριά των επιχειρήσεων, αλλά και από εμάς τους πολίτες. Θα πρέπει να σεβόμαστε και να προσέχουμε. Και επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι και οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν και θα καθαρίσουν είναι και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται και το μεροκάματό του και δεν θα πρέπει να φερόμαστε με άσχημο τρόπο. Αυτά είναι τα πιο βασικά τα οποία, και τα πιο επικίνδυνα τα οποία μπορούν να μεταφέρουν. Δηλαδή, η επαφή με το χέρι, αν είναι ακάθαρτο, η μετάδοση των σταγωνιδίων, όπως μιλάμε πάνω από τα mm -hmm. τρόφιμα, και οι ακάθαρτη στις τουαλέτες ή ακόμα και το να μην πλένουν κάποιοι τα χέρια τους. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει και στους πολίτες ε, συνήθιο, όπως ε, ήταν εκεί παλιοί, ότι δεν φεύγω από την τουαλέτα αν δεν έχω πλύνει το χέρι μου. Διαφορετικά, οτιδήποτε έχω θα μεταφερθεί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Αν προσέξουμε αυτά, θα έχουμε κερδίσει το μεγάλο στοίχημα τόσο για την πόλη μας να είναι ποιοτική, να έχουμε μια ποιοτική διαβίωση, μια ποιοτική ζωή και να χαιρόμαστε τα εστιατορία μας, τα ξενοδοχεία μας και όλα, όσο και το να έχουμε και ικανοποιημένο το τουριστικό πακέτο το οποίο έχει έρθει, το οποίο, όπως είπαμε, θα είναι αυτό το οποίο θα φέρει και τους επόμενους, θα φέρει ακόμα περισσότερους ανθρώπους στην περιοχή μας. Βέβαια, κάποιοι του χώρου τη εστίαση που ενδεχομένω μα ακούν αυτή τη στιγμή, κυρία Παρηγορήτη, θα συμφωνήσουν απόλυτα μαζί σα. Θα πούνε όμω, ότι πώ, για παράδειγμα, μπορώ να τηρήσω αυτού του κανόνε παραμονή Χριστουγέννων ή παραμονή Πρωτοχρονιά που τρέχουν και δεν φτάνουν, με τον κόσμο συνεχώ να αλλάζει και να ανανεώνεται και που, ακόμη και αν υποθέσουμε, ο πιο καλοπροαίρετο να είναι και να θέλει να τηρήσει αυτού του κανόνε, κάποια στιγμή, απ' την κούραση και μόνο, ίσω παρεκκλίνει. Ε, πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να πούμε ότι η περιοχή μα έχει επαγγελματίε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Mm -hmm. Δηλαδή, οι επιχειρήσει τη περιοχή του νομού και τη περιφέρεια, επειδή και εγώ ίδια έχω αρκετέ συνεργασίε με, με όλου του νομού, με όλη την περιφέρεια, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Δηλαδή, θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, mm -hmm. στο μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν πάντοτε παράπονα, μικρά παράπονα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί κυρίω αυτή την περίοδο που έχουμε αυξημένο τουρισμό. Για να τα αποφύγουμε όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να διαχειριστούν όλη αυτή η κατάσταση, θα πρέπει να προνοούμε. Ε, Κάλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Και όταν λέμε θεραπεύει, δεν εννοούμε μόνο ε, στο τομέα τη υγεία, εννοούμε και στο οικονομικό κομμάτι. Διότι όπω είδαμε, τα υγειονομικά μπορούν εντό εισαγωγικών να, να γονατίσουν ολόκληρη την οικονομία. Άρα, αν αρρωστήσει ο πληθυσμό, καταλαβαίνουμε ε, πόσε επιπτώσει θα υπάρχουν στην οικονομία και στι ίδιε επιχειρήσει. Προνοούμε λοιπόν τι ημέρε αυτέ που θα έχουμε ε, αυξημένο αριθμό επισκεπτών φροντίζουμε να απασχολούμε μεγαλύτερο αριθμό εργαζόμενων. Είναι καλό για την περιοχή μας, γιατί και η ανεργία θα καταπολεμηθεί και περισσότερες οικογένειες θα μπορέσουν να επιβιώσουν και θα αυξήσουν το εισόδημά τους, άρα όλο αυτό θα κάνει κύκλο πάλι σε εμάς, αλλά ταυτόχρονα θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και την επιχείρησή μας με σωστό τρόπο, έτσι ώστε να μην δημιουργηθούν παράπονα και να μην υποβαθμιστεί ε, στην κατηγορία την καλή στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ε, επειδή είπατε ότι συνεργάζεστε και λέτε ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, ναι. αυτό σημαίνει ότι οι ίδιοι οι επαγγελματίε ε, του τουρισμού είναι επαγγελματίε με όλη την έννοια τη λέξη, κυρία Παρηγορίδη. Δηλαδή, ε, αντιλαμβάνω την αναγκαιότητα να τηρούνται πραγματικά αυτά τα μέτρα υγιεινή και ασφάλεια στου χώρου του, ζητώντα και την εκπαίδευση του προσωπικού, αν θέλετε, και τηρώντα όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν, ώστε ακόμη και σε έναν έλεγχο ε, να είναι όπω πρέπει να είναι τα πράγματα. Πέρα από το γεγονό ότι ακριβώ να. Φορακίσουν, αν θέλετε, την πελατεία του από κάθε τι. Γιατί δεν είναι λίγε οι φορέ που έχουμε ακούσει για μαζικέ δηλητηριάσει ενδεχομένω σε καταστήματα εστίαση. Και δεν μιλάω για την περιοχή μα για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι, σε άλλε περιοχέ. Άρα, είναι, φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ εύκολο να γίνει. Είναι δύσκολο να το πετύχει έτσι ώστε να μην γίνει ουσιαστικά. Ε, Ακριβώ. Η περιοχή είναι πάρα πολύ καλή. Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες θέλουν να εφαρμόσουν συστήματα, θέλουν να μάθουν, θέλουν να εκπαιδευτούν. Χρόνια τώρα. Mm -hmm. Δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε τώρα απλά επειδή έχουμε τουριστικό πακέτο. Δηλαδή προστατεύσανε και τους ίδιους τους πολίτες των Ιωαννίνων, οι οποίοι είναι οι καθημερινοί πελάτες τους. Ε, είναι εύκολο. Στην αρχή υπάρχει ίσως μια δυσκολία γιατί είναι κάτι καινούριο όταν ανοίγει μια καινούργια επιχείρηση μέχρι να συνεννοηθούμε, να συντονιστούν όλοι οι εργαζόμενοι. Να εφαρμοστούν όλα αυτά μπορεί στην αρχή να φανεί ε, κάπω. Στην πορεία όμω, όλοι οι επιχειρηματίε έχουν πει ότι του έχει βοηθήσει όλο αυτό στο να έχουν τον καλύτερο έλεγχο τη επιχείρησή του και να μην ε, έχουν προβλήματα. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώ και στην περιοχή δεν έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμή κάποιε ε, διστάστε καταστάσει όπω αυτέ με τη μαζική mm -hmm. ε, δηλητηρίαση. Απλά δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε σε αυτό. Θα πρέπει συνεχώ να γινόμαστε και καλύτεροι. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να γίνεται εκπαίδευση ξανά, έτσι ώστε το προσωπικό να θυμάται και να συνεχίζει και να, ε, ουσιαστικά και να ε, βοηθάει στο να βελτιώσει και αυτά τα οποία ξέχασε ή κάποιε λεπτομέρειε τι οποίε ε, δεν κάνει σωστά. Αλλά παρόλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι η εκπαίδευση και όλα τα συστήματα ασφάλεια τα οποία ακολουθούν είναι και μία διαφήμιση για την περιοχή. Αυτή τη στιγμή, η περιοχή μπορεί να να ε, έναν από τους ασφαλέστερα υγειονομικούς, ε, υγειονομικούς προορισμούς, mm -hmm. καθότι όλα αυτά φυσικά μπορούν να υποθούν, να διαφημιστούν ε, και έτσι να κυκλοφορήσουν στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό φυσικά, ε, όπου δεχόμαστε τους ε, τουρίστες. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, κύριε Παρηγόρηδη. Τα δυόμιση χρόνια τη πανδημία, σίγουρα μα έμαθαν κάποια πράγματα για το πώ θα πρέπει να τηρούμε βασικού κανόνε υγιεινή που δεν κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί ακούμε ότι και για τι απλέ θυσιώσει ε, και για την γρήπη, ακόμη και μέσα στα ίδια τα σχολεία, στι σχολικέ μονάδε, αν θέλετε, για τα παιδιά, είναι βασική ικανότητα, βασικοί, ακόμα και στο ίδιο μα το σπίτι. Μες. Χρειάζεται να τηρούμε του κανόνε υγιεινή και ασφάλεια. Χρειάζεται ε, να πλένουμε τα χέρια μα πριν κάνουμε οτιδήποτε. Χρειάζεται να αερίζουμε του χώρου μα. Είναι βασικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουμε, αν θέλετε, να κάνουμε ε, σε κάθε έκφανση, αν θέλετε, τη καθημερινότητά μα, ακριβώ για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τι όποιε υπερμεταδόσει, είτε αυτέ έχουν να κάνουν με την πανδημία, που φαίνεται ότι σταθεροποιούνται τα πράγματα, είτε έχουν να κάνουν με τη γρήπη που την είχαμε ξεχάσει στα δυόμιση χρόνια, αν θέλετε, τη πανδημία λόγω τη χρήση τη μάσκα, αλλά να όμω που επανακάμπτει, για να μην βλέπουμε περιστατικό, όπω είπατε κι εσεί, γαστρεντερίτιδας που μπορεί να είναι σε πολύ μεγάλο μέρο του πληθυσμού. Ε, Ακριβώ. Και μην ξεχνάμε ότι από όλο αυτό το οποίο περάσαμε και δεν, ε, δεν κυκλοφορούσαμε τόσο πολύ, δεν ερχόμασταν σε επαφή τόσο πολύ ο ένα με τον άλλον. Μην ξεχνάμε ότι το νοσοποιητικό μα έχει γίνει και πιο ευαίσθητο. Άρα λοιπόν, το να πάθουμε μια γαστρεντερίτιδα μπορεί να ε, κάνει πιο Αδύναμο το ανοσοποιητικό μα με αποτέλεσμα να είμαστε πιο ευάλωτοι στον ιό τη γρήπη, στον κορονοϊό και σε οτιδήποτε άλλο επικίνδυνο ε, κυκλοφορεί και μπορούμε να κολλήσουμε. Ε, Μια και είπατε για τα σχολεία πάρα πολύ σωστά, εδώ να εφιστούμε την προσοχή. Ε, Υπάρχουν κάποια φαινόμενα γαστιντερβίδα στα σχολεία, είτε γιατί τα παιδιά μεταξύ του δεν μπορούν να προσέξουν τόσο πολύ. Γι' αυτό λοιπόν το βάρο θα πρέπει να πέφτει στου εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να γίνεται ενημέρωση ε, στα σχολεία, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε και το εξή. Είτε στο κηλικείο. Καλό είναι να πάμε και να ελέγξουμε στο κηλικείο τι γίνεται. Αλλά και στο φαγητό το οποίο δίνουμε στα, φαγη... στα παιδιά ε, από το σπίτι, θα πρέπει να τα συμβουλεύσουμε για τη σωστή συντήρηση. Δηλαδή θα πρέπει να καταναλώνεται από 2 έως 4 ώρες maximum. Από εκεί και πέρα είναι επικίνδυνο το φαγητό, γιατί αναπτύσσονται αρκετοί ε, παθογόνοι μικροοργανισμοί οι οποίοι μπορεί να δημιουργήσουν γαστατερίτιδα. Και όπως τα παιδιά μιλάνε μεταξύ του, ε, φωνάζουν τα σταγονίδια, πηγαίνουν παντού τα χέρια τους, το ένα θα κολλήσει το άλλο και αυτό. Θα έρθει μέσα στο σπίτι. Και όταν θα έρθει μέσα στο σπίτι, ο ένα εργαζόμενο θα κολλήσει τον άλλον, ο ένας, το ένα μέλο στην οικογένεια τον άλλον και μην ξεχνάμε ότι θα καταλήξει και σε ευπαθεί ομάδε. Άρα λοιπόν, πρέπει να θωρακίσουμε το νοσοποιητικό μα σύστημα, να το προστατεύσουμε, εφόσον βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί, ειδικά και τον τελευταίο καιρό, τα περιστατικά των ιώσεων, γρήπη κτλ., έτσι ώστε να μην αποδυναμώσουμε το ανισοποιητικό και ουσιαστικά έρθει και μας επιτεθεί οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί. Στην αισθίαση επίση να μην ξεχάσουμε τη σωστή συντήρηση. Λόγω των, από τι μεγάλε ποσότητε τι οποίε έχουν να διαχειριστούν, ε, ακόμα και αυτό που είπαμε, τα σουκλάκια τα οποία ψήνονται έξω, ε, δεν προλαβαίνει να γίνει σωστή συντήρηση ε, στα ψυγεία είτε κάποιοι τα αφήνουν έξω το Με μαθηματική ακρίβεια θα ε, οδηγήσει σε γαστροτερίτιδα και μάλιστα σε επικίνδυνα φαινόμενα. Άρα, η συντήρηση είναι από τα πιο Βασικά. σοβαρά και σημαντικά ε, προβλήματα τα οποία πρέπει να ε, ακολουθούμε. Αυτό ισχύει, βέβαια, όπως είπατε, και για το σπίτι μας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να έχουμε μαγειρεμένο φαΐ το οποίο να το έχουμε πάνω από τέσσερι ώρες εκτός ψυγείου. Ε, μάλλον πάνω από δύο ώρες. Στι δύο ώρες πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο, διαφορετικά θα πρέπει να καταναλώνεται ή να απορρίπτεται. Μάλιστα. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το έπρος, αν θέλετε, τη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, κυρία Παρηγορίδη. Θα μείνουμε σε αυτά, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα μελλοντικά έτσι να ξανασυζητήσουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι πράγματα που ενδιαφέρουν σίγουρα του ανθρώπου τη αιστεία, αλλά ενδιαφέρουν όμω και όλου εμά. Γιατί έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά μα και με την επαφή μα με του χώρου εστίαση. Ευχαρίστω να, τα, να συζητήσουμε έτσι ώστε να μάθουν και οι πολίτε να προστατεύουν τον εαυτό του, είτε αν είναι επαγγελματίε, είτε αν είναι αυτοί οι οποίοι εξυπηρετούνται από τις επιχειρήσεις είτε μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Να σας ευχηθώ. Καλή πρωτοχρονιά με υγεία. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή πρωτοχρονιά.